Εγώ για πρώτο θέμα τον προόριζα. Εντάξει, τώρα βγήκε ο κύριος Πετρίδης προς. Να κάνουμε. Γεια σας, κύριε Νικολογέννη. Γεια σου, Νικολογέννη. Εντάξει, ο Γιώργος τώρα είναι αυτή η επικαιρότητα. Όχι, απλή μεταγραφή έκανε η ομάδα. Εντάξει. Εντάξει, ναι, εντάξει. Λόγω του αγώνα. Αλλά είναι πέμπτη το παιχνίδι το επόμενο. Έχουμε μέρες, ναι, εντάξει. Σωστά. Λοιπόν, ναι, ο Παναθηναϊκός έκανε την δεύτερη του μεταγραφή. Mm-hmm. Πήρε το Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος ήρθε σήμερα. Έχουν βγει οι φωτογραφίες του με την υπογραφή στο συμβόλαιο για 2 χρόνια. Ανακοινώθηκε και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η μεταγραφή του, ότι έχει έρθει για 2 χρόνια. Υπάρχει ένα βιογραφικό μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Μλαντένοβιτς, ο οποίος πέρασε τα εργοματικά, πέρασε και τα ιατρικά και έχει φύγει για να σωματωθεί με την Εθνική Σερβίας για τα 2 παιχνίδια που θα γίνουν. Είναι μέλος της Εθνικής Σερβίας. Εντάξει, ο Μλαντένοβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο έχει μελετήσει πολύ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον έχει δει με την εθνική ομάδα, τον έχει δει και με τη Λέγκια. Είναι ένα full back, ένας ποδοσφαιριστής που έχει πολύ καλά στοιχεία στο επιθετικό κομμάτι. Αυτό ήθελε από τον back που θα πάρει ο Παναθηναϊκός ο προπονητής του. Έναν παίκτη με πολύ καλή σέντρα, έναν παίκτη με assist, με goal, πράγματα που έχει ο Μλαντένοβιτς. Γιατί είναι από την αρχή στόχος οι παίκτες που θα έρθουν να βοηθήσουν στο δημιουργικό κομμάτι, ακόμα και τα back, πράγμα που πέρσι δεν έγινε κατά βάση και φέτος πρέπει να γίνει για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να είναι καλύτερος δημιουργικά. Εντάξει, επόμενες μεταγραφές, όλο το βάρος έχει πέσει στην απόκτηση ενός τόπερ και ενός κεντρικού χαφ. Ο στόχος είναι αυτοί οι 2 παίκτες να έχουν κλείσει μέχρι η ομάδα να πάει στην Αυστρία. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένοι παίκτες που ενδιαφέρουν και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, διότι μιλάμε κυρίως για μεταγραφές και όχι για ελεύθερους παίκτες. Οπότε καταλαβαίνεις, πάμε σε διαπραγματεύσεις και... Πάντα είναι χρονοβόρες, ναι. Επειδή είναι 12 Ιουνίου, καταλαβαίνεις ότι και οι ομάδες που είναι να πουλήσουν παίκτες προσπαθούν λίγο να περιμένουν. Μήπως πάρουν καλύτερη πρόταση. Αυτό μπορούμε να το δούμε αν το σκεφτούμε αν συνέβαινε κάτι με παίκτη του Παναθηναϊκού. Αν έρχονταν κάποιος και ζήταγε π.χ. τώρα τον... λέω εγώ τον Παλάσιος, ή κάποιος ζήταγε τον Τζέριν. Ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε περίπτωση να συνενέσει αυτή τη στιγμή. Όχι λέω ότι θα συνενέσει γενικά, αλλά σίγουρα θα το τράβαγε ο Σοπάη ώστε να πάρει κάποια παραπάνω χρήματα αν η αρχική πρόταση δεν ήταν καλή. Το φαίνω σαν παράδειγμα αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή είναι η δυσκολία της διαπραγματεύσης και γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε να ξεπεριστούν αυτές τις δυσκολίες και οι παίκτες αυτοί να έρθουν. Ο στόπερ πρέπει να έρθει οπωσδήποτε γιατί έχει 2 Παναθηναϊκός, τον Σέγκεβελ και τον Μάγνουσον, και πρέπει οπωσδήποτε να έρθει άλλο ένα στόπερ ενός προετοιμασίας και πιθανότατα να πάρει και έναν μικρό μαζί του στην Αυστρία ο Γιοβάνοβιτς, και το κεντρικό χαφ πρέπει να έρθει για να πάρει την Χρήστη Κουρμπέλη που ήταν δυνάμει βασικό στην σεζόν που τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και το πρόγραμμα προετοιμασίας που θα γίνει φυσικά στην Αυστρία, στο Bad Erlach της Αυστρίας, στο διάστημα από τις 25 Ιουνίου ως τις 10 Ιουλίου, κοντά στη Βιέννη είναι. Εκεί θα δοθούν 5 φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο θα είναι με μια πολύ μικρή δυναμικότητας ομάδα, θα είναι ένα προπονητικού χαρακτήρα και πιθανότατα θα γίνει ή την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα που θα πάει η ομάδα στην Αυστρία. Τα άλλα 4 παιχνίδια θα είναι παιχνίδια τα οποία θα βοηθήσουν τον Γιοβάνους να μοντάρει την εντεκάδα και όταν επιστρέψει στις 10 Ιουλίου έχει ένα παιχνίδι φιλικό που έχει προγραμματιστεί στις 14 Ιουλίου με τη Χάπο Ελμπερσεβά στο Απόστολος Νικολαίδης και ένα άλλο παιχνίδι που θα γίνει πιθανότατα τις 4 μέρες αργότερα, το οποίο και αυτό θα είναι δυνατό να έχει 2 δυνατά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός για να πάει απόλυτα έτοιμος στο πρώτο προκριματικά που τον αντίπαλο θα το μάθει στις 21 Ιουνίου θα είναι ή η Γκένκ ή η Ντνίπρο. Επίσης να πω, επειδή γίνει ένα μπέρδεμα σήμερα και φαντάζομαι ότι ο κόσμος σε αυτό έχει μπερδευτεί, η φωτογραφία που έχει βγάλει ο Μλαντένοβιτς με μια φανέλα δεν έχει καμία σχέση με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν. Πιο πολύ προπόνηση είναι αυτή, έτσι. Ναι, είναι προπόνηση. Οι εμφανίσεις θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, διότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και σήμερα την έναρξη συνεργασίας και με την Adidas. Επιστροφή μετά από 8 χρόνια. Είχε συνεργαστεί με την Adidas από το 1995 έως το 2015 και επιστρέφει μετά από 8 χρόνια με στόχο να πετύχει ό,τι πέτυχε με την Adidas
φοράντας Αδίντας αυτή την 20ετία, που φυσικά έχει συνδυαστεί το 95, κυρίως αρχές του 2000, με μεγάλες ευρωπαϊκές φορείς της ομάδας. Mm-hmm. Τάσο, για το Λίγκρο ο Παναθηναϊκός το έχει παγώσει ή παρακολουθεί ακόμα τις εξελίξεις? Όχι, με το Λίγκρο ο Παναθηναϊκός ασχολείται, απλά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και από πλευράς ποδοσφαιριστή που ακόμα δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του, και από πλευράς Σλάβια που, όπως σου είπα και πριν, ξέρεις ότι θέλει να μπουν αρκετές ομάδες στο παιχνίδι για να κερδίσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Mm-hmm. Και γι' αυτό εκεί είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει εξέλιξη, αλλά ξέρεις, αυτά τα πράγματα εκεί που φαίνεται δεν έχουν εξέλιξη μπορεί ξαφνικά να προχωρήσουν. Ναι. Πάντως ο Παναθηναϊκός κοιτάει και κάποιες άλλες περιπτώσεις για τη θέση αυτή, για να είναι έτοιμος. Αλλά αν θες, αυτό που ξέρω εγώ ρεπορταζιακά, ότι αυτό που άμεσα κινείται να πάρει ο Παναθηναϊκός είναι στόπερ, για να μπορέσει να πάει με τρία στόπερ στην προετοιμασία και έναν μικρό. Να τους δέσει, που λέμε. Να τους δέσει και ένα κεντρικό χαφ. Όχι ότι δεν καίγεται να πάρει δεκάρι, φυσικά και καίγεται, αλλά θα περιμένει για να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Θέλω να πω δηλαδή, θα έχει υπομονή στο θέμα του δεκαριού. Όχι ότι δεν περιμένει τις άλλες θέσεις, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι και λίγο πιο δύσκολη θέση το 10 και πιο απαιτητική, γιατί εκεί χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα παίκτη ο οποίος θα του δώσει γκολ, θα του δώσει assist. Αυτά τα έχει ο Λίγκρ. Γιατί είναι αυτά που του έλειψαν τη φετινή σεζόν. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πήρε από τα χάφ του. Να φανταστείς, τα κοίταγα προχθές. Τώρα θα μου πεις βέβαια, εντάξει, ο Μλαντένοβιτς τη σεζόν που τελείωσε στη Λέγκια Βασοβίας έβαλε όσα γκολ έχουν βάλει όλα τα χάφ του Παναθηναϊκού. Ναι. Για αυτό ήθελα να σου πω. Βλέπω μια αλλαγή, μια πρόθεση για έναν πιο επιθετικό Παναθηναϊκό. Ναι, mm. αυτό ισχύει. Mm. Πιο δημιουργικό θα έλεγα. Μπράβο, ναι. Ναι, πιο δημιουργικό, ναι. Με παίκτες που να έχουν στοιχεία, να έχουν στα στοιχεία τους τον γκολ και τις ασίστ. Ναι. Αυτό τουλάχιστον προσπαθεί να κάνει ο προπονητής, μαζί με τον Γιάννη Παπαδημητρίου προσπαθούν. Και τουλάχιστον το στοιχείο που έχει ο Μλαντένοβιτς μας δείχνει και το τι παίκτες ψάχνει. Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Έγινε, Τάσο μου. Έγινε, Νικό. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τάσος Νικολογιάννης, λοιπόν.